Συνάδελφοι και συναδέλφοι, σας κάναμε σήμερα την έκτακτη συνεδρίαση ακριβώς επειδή την προηγούμενη φορά υπήρξε μια διχογνωμία γενικώς, μια σειρά αντιρρήσεων πάνω στην ακριβή αποτύπωση των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσεως εκεί στο Κελπνό. Νομίζω ότι είναι μια σωστή πρόταση και απόφαση, γιατί εμείς ως Επιτροπή δουλεύουμε συλλογικά, έχουμε κάθε λόγο να φτάνουμε σε συμπεράσματα που θα είναι κοινά αποδεκτά από όλες τις πλευρές. Και επειδή οι αριθμοί είναι αριθμοί σε κάθε περίπτωση, θα μπουν οι ειδικοί μέσα και θα αποτυπώσουν την πραγματικότητα. Η διαδικασία που προτείνεται είναι η διαδικασία που ορίζει ο κανονισμός, επιτρέπει μάλλον ο κανονισμός της Βουλής του άρθρου 142 επόμενα, το οποίο παραπέμπει στον κώδικα της ποινικής δικονομίας. Ο κώδικας της ποινικής δικονομίας επιτρέπει, εκτός από την κανονικότητα των πραγματογνώμων και εισηγούμε το δεύτερο, δηλαδή επιτρέπει ένα είδος πραγματογνωμοσύνης που νομίζω ότι ταιριάζει καλύτερα στη δική μας περίπτωση. Είναι μια επιβοηθητική προκατακτικού τύπου με το 187 του κώδικα ποινικής δικονομίας και αυτό συνάδει με το εξής γεγονός, ότι εμείς στην πραγματικότητα, όπως έχουμε υποχρέωση, θα βγάλουμε αυτοτελώς τα συμπεράσματά μας. Η πραγματογνωμοσύνη είναι ενισχυτική, παύλα, επιβοηθητική των κρίσεων και των αποφάσεων που θα έχουμε. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο θα παρακάμψουμε τον κατάλογο των δικαστήριων, που ούτως ή άλλως θα είναι μια μεγάλη διαδικασία χρονοβόρα, πολύ μεγάλη δηλαδή, και μέχρι να βρούμε και ενδεχομένως δεν θα είναι και τόσο πολύ εξειδικευμένη. Η άποψη δηλαδή είναι αυτή η πρόταση. Θέλω να ακούσω τις δικές σας απόψεις και να καταλήξουμε κάπου, πιστεύω ομόφωνα. Ο κύριος Λάπας. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ο διορισμός πάνω από των γνωμόνων στο στάδιο το λειτουργίας των εξεταρικών επιτροπών καθορίζεται από δύο διατάξεις. Από τη διάταξη του παραγράφου 1 του άρθρου 147 του κανονισμού της Βουλής, που λέει ότι η Επιτροπή έχει δικαίωμα να καλεί και να εξετάζει μάρτυρες, να ενεργεί αυτοψία ή να διατάσει πραγματογνωμοσύνη κατά τους όρους και τις εντυπώσεις που προβλέπονται στη διατάξη του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και παραπέμπει στη διατάξη του άρθρου 183 επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και ειδικότερα στο άρθρο 186 που λέει πώς γίνεται η εκλογή και ο τρίμος πραγματογνωμών και στο άρθρο 187 που είναι ακριβώς αυτό όμως αφορά, επειδή εμείς δεν είμαστε καν επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης, αλλά μια εξεταστική επιτροπή, να πάμε και να επιλέξουμε την προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη. Η οποία μας επιτρέπει άλλωστε να διορίσουμε πραγματογνώμονες όχι από τον πίνακα των πραγματογνώμων που τηρούνται στο Πρωτοδικείο Αθηνών και όπως ξέρετε, οι δικηγόροι τουλάχιστον το ξέρουν, να καταλήξουμε τελικά στην αποδοχή της πραγματογνωμοσύνης από τους πίνακες. Παρετούνται, δεν δέχονται, δεν επικαλούνται υποδιεργασίες. Άρα λοιπόν, ένα είναι αυτό. Άρα επιτρέπεται λοιπόν να διορίσουμε πραγματογνώμονες όποιους θέλουμε, όμως δεν μπορούμε να προσπεράσουμε και το σώμα των εργοτών λογιστών ελεκτών, οι οποίοι έχουν τεράστια εμπειρία, ασχολούνται αποκλειστικά με το αντικείμενο αυτό. Μάλιστα, υπάρχει ένας ικανός αριθμός ορκωτών ελεκτών λογιστών από το σώμα των ορκωτών ελεκτών λογιστών που έχουν ασχοληθεί όχι απλώς γενικά και αφηρημένα με το θέμα της πραγματογνωμοσύνης για διάφορα θέματα που αφορούν δημόσιους φορείς ή εποπτυβόμενους από το δημόσιο φορείς, αλλά ειδικότερα φορείς δημόσιας υγείας. Και με την έρευνα που κάναμε τελευταία και που συνοηθήκαμε και με τον κύριο Γεωργαντά χθες, νομίζω ότι αυτοί υπάρχουν δύο ονόματα από το Σώμα Εργοτών που ασχολούνται με τους ελέγχους κυρίως αποκλειστικά δημοσίων φορέων στον χώρο της υγείας. Είναι ο Νάκος Νικόλαος και ο Σίκας Νικόλαος, αυτοί οι δύο ορκωτοί λογιστές. Μεγάλη εμπειρία, μεγάλη γνώση από ό,τι μάθαμε και μπορούμε λοιπόν με αυτά τα δύο ονόματα να το διορίσουμε με την εντολή να ερευνήσουν ό,τι προσκομίστηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πολάκη, αλλά να λέμε στην απόφασή μας να ερευνήσουν και να επικαλεστούν και να καταχωρήσουν ή να αναζητήσουν παν πρόσφορο μέσο το οποίο είναι αναγκαίο και ικανό και απαραίτητο προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλέ συμπέρασμα. Έτσι μπορούν να διερευνήσουν ό,τι έγγραφο προτείνουν και οι συνάδελφοι οι άλλε πλευρέ τη Επιτροπή. Άρα λοιπόν να προχωρήσουμε στα δύο αυτά ονόματα, τα οποία είναι έμπειρα στον χώρο τη υγεία, και να του τάξουμε και ένα πολύ σφιχτό χρονικό διάστημα, ώστε πριν από τη σύνταξη του πορίσματος να έχουμε τουλάχιστον μία άποψη. Γι' αυτό άλλωστε θεωρείται και προκαταρκτική αυτή η πραγματογνωμοσύνη, γιατί δεν είναι οριστική από ένα όργανο δικαστικό, όπως θα είναι αύριο πιθανόν μία προανακριτική ή αν δεν έχουμε συστήσει προανακριτική, θα περιοριστούμε σε αυτήν την προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη. Άρα λοιπόν τα δύο αυτά ονόματα πρώτερα, Νάκος Νικόλαος και Σίκας Νικόλαος, έμπειρα στελέχη του ΣΟΛ που κάνουν πραγματογνωμοσύνη ειδικά στον χώρο της υγείας και να τους ορίσουμε μια προθεσμία ενός μήνα από σήμερα.
να μας παραδώσουν το πόρισμά τους σχετικά με την διαρεύνηση ό,τι έχει κατατηθεί από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και να διερευνήσουν και παν πρόσωρο ή οτιδήποτε άλλο με το κρίνουν κατά την κρίση του θεωρούν αγκαίο και απαραίτητο να οδηγηθούν σε ασφαλές συμπέρασμα και να μας το παραδώσουν σε ένα μήνα. Μάλιστα.